Σε αναμένα κάρβουνα είναι οι ιδιοκτήτες που έχουν απαλωτριούμενες εκτάσεις γης στο έργο κατασκευής του νέου βόρειου οδικού άξονα Κρήτης για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος. Αν ήταν απλά χωράφια, θα λέγαμε ότι τέλος πάντων θα ξεκινήσει το έργο και ίσως και η αποζημίωση να μπορεί λίγο να καθυστερήσει. Εδώ μιλάμε ότι είναι μια περιοχή με σπίτια, με οικογένειες, με ηλικιωμένους, με ανήλικα παιδιά, με βιομηχανίες, με πολλούς εργαζόμενους. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι, αν υπάρχει ανάγκη να μετακινηθούν για να γίνει το έργο, είναι κρίσιμο πρώτα να εισπράξουν κάποια αποζημίωση. Κάποια αποζημίωση που να είναι κοντά στην οφειλόμενη αποζημίωση που θα τους επιτρέψει να τα αντικαταστήσουν τα σπίτια τους, τις βιομηχανίες τους. Όχι μόνο δεν έχουν προχωρήσει αποζημιώσεις, αλλά και τα ποσά που έχουν καταλογιστεί δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, αφού η αποτύπωση των απαλωτριώσεων είναι τουλάχιστον ελλιπής. Είδαμε εκτιμήσεις τάξης των 16, 17, 18 χιλιάδων ευρώ. Οι εκτιμητές δεν πήγαν επί τόπου να κάνουν αυτοψίες? Όχι, δεν φαίνεται ότι πήγαν. Γιατί, κοιτάξτε, αυτές ήταν κάποιες πρόχειρες εκτιμήσεις. Οι κανονικές εκτιμήσεις γίνανε αργότερα και ως προς την αξία ανατετραγωνικό ή ανακυβικό τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αισθητά. Αλλά οι εκτιμητές ήταν αυτοί που συνέταξαν τα κτηματολογικά στοιχεία που προφανώς δεν πήγανε. Γιατί παρέλειψαν να γράψουν μέσα ένα σωρό πράγματα, όλα τα σπίτια, τα τετραγωνικά τους, τα κυβικά τους είναι λάθος. Χιλιάδες αντικείμενα που πρέπει να αποζημιωθούν, περιφράξεις, πόρτες, βόθροι, δέντρα. Δεν υπάρχουν στα κτηματολογικά στοιχεία. Προφανώς κανένας δεν πήγε. Λένε ότι πήγαν, αλλά δεν πήγαν. Όπως σημειώνει ο συνήγορος μερίδας ιδιοκτητών, η καταγραφή περιουσιακών στοιχείων χαρακτηρίζεται από παραλήψεις, αυλεψίες και αστοχίες, αλλά και άγνοια γύρω από τα κτηματολογικά και τις απαλωτριώσεις του έργου. Υπάρχουν κατοικίες. Οι κατοικίες οι περισσότερες τις αναφέρουν ως ισόγειες, ενώ είναι διόροφες. Ο άλλος έχει 250 τετραγωνικά και στα κτηματολογικά γράφουν ότι είναι 50. Όταν λοιπόν δεν είναι σωστά τα κτηματολογικά στοιχεία της απαλωτρίωσης, η αποζημίωση που θα καθοριστεί θα είναι μειωμένη. Και επιπλέον με τη διαδικασία του 7α δεν μπορεί να την εισπράξει και άμεσα. Πρέπει να κάνει και ένα ξεχωριστό δικαστήριο. Οπότε θα χάσει και εκεί χρόνο. Αυτή η καθυστέρηση πού οφείλεται από πλευράς των υπηρεσιών? Εγώ να σας πω τις προθεσμίες. Ο νόμος λέει ότι πρέπει να υποβάλω αίτηση και η αίτησή μου εξετάζεται χωρίς καθυστέρηση. Και αν καθυστερήσει πάνω από 3 μήνες, τότε ανακύπτει η αρμοδιότητα του δικαστηρίου να τα διορθώσει. 3 μήνες δηλαδή είναι το περιθώριο για να κινηθούν οι υπηρεσίες. Λοιπόν, οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβλήθηκαν πέρυσι τον Αύγουστο του 2022. Και μέχρι σήμερα, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, το μεγαλύτερο μέρος είχαν υποβληθεί. Μέχρι σήμερα δεν έχουν διορθωθεί. Άντε, πείτε μου πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες. Δηλαδή, με αυτές τις υπηρεσίες είναι δυνατόν στην Ελλάδα να κάνουμε σοβαρά έργα? Μέσα από το φακό της Κρήτη TV, οι ιδιοκτήτες έχουν μιλήσει για τα τραγελαφικά λάθη ως προς ακόμα και τα στοιχεία των ιδιοκτητών. Και φυσικά όσον αφορά τις αστοχίες ως προς το εμβαδόν και τα όρια των επίμαχων ακινήτων. Αυτό εδώ το χώρο όπου έχω μια τριώροφη μονάδα συνολικού εμβαδού 700 τετραγωνικών, μου το παρουσιάζουν σαν 59 τετραγωνικά και σε ένα εξευθελιστικό ποσό των 16.000 ευρώ. Απαλωτριώνει ολόκληρη την κατοικία μου, τουλάχιστον 500 μέτρων. Δυστυχώς η όλη αξία της κατοικίας μου εκτιμήθηκε σε 16.800 ευρώ, τιμή που δεν επαρκεί ούτε για την αμοιβή του δικηγόρου. Οι ίδιοι μέσω του συνηγόρου τους έχουν κοινοποιήσει σχετική επιστολή προς τα συναρμόδια Υπουργεία και τους βουλευτές, στην οποία και ενημερώνουν για το τι πραγματικά έχει συμβεί και ζητούν την έγκαιρη και δίκαιη καταβολή των αποζημιώσεων. Η απαλωτρίωση αυτή έχει 4 τμήματα. Τα 3 έχουν δικαστεί ήδη και αναμένουμε αποφάσεις, θα δούμε ποιο θα είναι το περιεχόμενό τους. Το 4ο τμήμα επισπεύσαμε εμείς κανονικό δικαστήριο με τις βαριές, τις δύσκολες προϋποθέσεις του κανονικού δικαστήριου για τις 14 Νοεμβρίου. Το δημόσιο δεν ξέρω ακόμα αν είναι έτοιμο για το τσαπατσούλικο δικαστήριο, που δεν θέλει και ιδιαίτερη προετοιμασία, για να είναι στις 14 έτοιμο. Του είπα λοιπόν, πριν κατηγορήσετε τους ανθρώπους που έχουν απαλωτριωμένα ακίνητα, ελάτε, εγώ σας καλώ στις 14 Νοεμβρίου, είμαι έτοιμος για ένα πλήρες δικαστήριο, να λυθούν όλα τα θέματα, να καθοριστεί μια αποζημίωση και να φύγουν οι άνθρωποι συντεταγμένα και χωρίς πρόβλημα.